Σε μια γωνιά του δρόμου καθόταν ένας ζητιάνος και περίμενε από τους περαστικούς να τον βοηθήσουν. Κάποιος νέος που περνούσε καθημερινά από το μέρος αυτό έδινε στον ζητιάνο 1 δίευρο κάθε μέρα. Ο ζητιάνος με χαρά το έπαιρνε και ευγνωμονούσε τον νέο. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο νέος το δίευρο το έκανε ευρώ. Ο ζητιάνος παραξενεύτηκε, αλλά συνέχιζε να το παίρνει με χαρά και να καλοτυχίζει τον νεαρό και να τον ευγνωμονεί. Μετά από παρέλευση κάποιου πάλι χρονικού διαστήματος, ο νέος το 1 ευρώ το έκανε μισό. Τότε ο ζητιάνος σκέφτηκε: «Α, δεν πάει άλλο, στο τέλος θα μου το κόψει τελείως. Θα τον σταματήσω και θα του ζητήσω τον λόγο». Την επόμενη μέρα το πρωί, που ο νέος πέρασε από το σημείο και έδωσε πάλι στον ζητιάνο 0,5 ευρώ, ο ζητιάνος λέει στον νέο: «Άκου παλικάρι, γιατί ενώ μου έδινες 2 ευρώ τη μέρα, τώρα μου το κατέβασες στο 0,5 ευρώ». Ο νεαρός του ζητά συγγνώμη και του εξηγεί: «Έχω πάρα πολλά έξοδα, διότι παντρεύτηκα και έκανα το πρώτο μου παιδάκι και τώρα η γυναίκα μου περιμένει και το δεύτερο». Και ο ζητιάνος του απαντά με αυστηρό ύφος: «Και συγγνώμη δηλαδή, αλλά με τα λεφτά τα δικά μου θα κάνεις εσύ οικογένεια». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.